Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές και προς το νησί μας προβληματίζουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον Υφυπουργό να δηλώνει από το Ηράκλειο ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της ασφάλειας. Στο Αιγαίο μπορεί να φυλάξει τα σύνορα στο διεθνή κομμάτι και εκεί να μπορεί να κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει έτσι ώστε να διαφυλάξει σύνορα και να γίνουν οι αποτροπές. Από εκεί πέρα όμως εδώ στην Κρήτη, και ειδικά στο νότιο κομμάτι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για θάλασσα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ξεκινούν οι υπερπολίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φύλαξη των θαλασσιών συνόρων και στη μάχη που δίνουν καθημερινά άνδρες του λιμενικού σώματος στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως και στην ενεργοποίηση των υπτάμενων μέσων σε επίπεδο χώρας. Ήδη προχωράμε στη χρήση κεντρών και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και την, ξέρετε, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε μάλλον τη χαρά στο λιμενικό να έχουμε ενεργοποίηση ξανά τα υπτάμενα μέσα μας. Εξοπλίζουμε όλα τα σκάφη μας με σύγχρονες κάμερες και μάλιστα με ραντάρ. Ήδη ένα σκάφος δικό σας είναι σε ρόδο αυτή τη στιγμή για τον αναβάθμιση το ραντάρ που έχει, το οποίο λειτουργεί και είναι στο πεδίο της μεταξύ Σίμης και Ρόδου. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε το πρωί με τον λιμενάρχη, με στελέχη του λιμενικού σώματος, καθώς και με στελέχη του οργανισμού Λιμένος, εν ώψη και της παραχώρησης του λιμένα στον νέο επενδυτή, με τις υπογραφές να πέφτουν στις 18 Δεκεμβρίου στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη του λιμανιού, αλλά και όλου του νομού και όλου του νησιού. Βλέπουμε ότι το κράτος πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα προχωρήσει γρήγορα, δυστυχώς. Είναι τέτοιες διαδικασίες. Οπότε με αυτές τις διαδικασίες, όπως το είδαμε και στην Ουγγαρία, που ξεκινάνε ήδη τα έργα με την παραχώρηση που έγινε, βλέπουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στη δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας. Δευτέρα ημέρα θα πάμε πάνω στην Αθήνα, στο ΤΑΙΠΕΔ, για να υπογράψουμε τη σύμβαση παραχώρησης, η οποία μετά θα έρθει στη Βουλή για επικύρωση. Ο Γιάννης Παπάς αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Υπουργείου σε ζητήματα εξυγχρονισμού των σκαφών, στη χρήση ντρόουν, όπως και στην αγορά μεγάλων σκαφών. Ο αρχηγός μας υπόγραψε μια συμφωνία με ένα μεγάλο φιλανδικό οργανισμό, ναυπηγείο, για τη δημιουργία τριών συντρών μεγάλων σκαφών. Συνδικαλιστές του λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης έθεσαν ζητήματα όπως η ίδρυση λιμενικού τμήματος εντός του λιμένα Ηρακλείου, η επανίδρυση του λιμενικού σταθμού Καστρίου, ενώ παράλληλα τόνισαν την ανάγκη εξεύρεσης χώρου για τη φιλοξενία μεταναστών. Να βρεθεί χώρος σε συνεννόηση με την περιφέρεια Κρήτης, ένας χώρος ο οποίος να είναι κατάλληλος για τη φιλοξενία των μεταναστών. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στη χρυσή χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας, όπως και στη μεγάλη αύξηση τουριστών κρουαζιέρας, με τα μηνύματα, όπως είπε, να είναι ενθαρρυντικά και για το 2024. Έφερε τεράστια νούμερα και πιστέψαμε τα νούμερα που ξέρουμε για του χρόνου είναι ακόμα καλύτερα. Και όχι μόνο για την κρουαζιέρα, για όλο τον τουρισμό. Από το 2021 έως και φέτος πάμε συνέχεια ρεκόρ. Ο Οκτώβριος φετινός ήταν από τους καλύτερους μήνες που περάσανε στην ελληνική ιστορία του τουρισμού. Και όχι μόνο ο Οκτώβριος, αλλά όλη η σεζόν δείχνει πως έχουμε μια αύξηση πάνω συνολικά στη χώρα μας από 6,5%.